Πολλές πυρκαγιές που εκκινούν σε οικίες μπορούν να προληφθούν ή να καταπολεμηθούν στη γέννησή τους αρκεί να υπάρξει σχετική εγρήγορση. Μία πυρκαγιά σε οικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο καθένας μας θα πρέπει να διαθέτει εγρήγορση στην πρόληψη οικιακών πυρκαγιών, αφού η πρόληψη είναι προτιμότερο από τη θεραπεία. Έτσι, ο διοικητής της πυροσβεστικής συμβουλεύει να προσέχουμε τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για το άναμα του τζάκι, πιο συγκεκριμένα τα ξύλα που καίμε, να είναι ενδεικνυμένα και να μην αφήνουν υπολείμματα στην καμινάδα. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα τζάκια, θα πρέπει τα υλικά τα οποία καίμε, τα ξύλα κατ' επέκταση, θα πρέπει να είναι αυτά τα ενδεικνυόμενα, έτσι ώστε να μην δημιουργούν υπολείμματα, η φύση τους δηλαδή, να μην δημιουργούν υπολείμματα στην καπνοδόχο, συσσόρευση καπνιάς, όπου στη συνέχεια θα έχουμε το άναμα της εθάλης. Γι' αυτό θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά ο καπνοδόχος. Μια λύση που προτείνει ο διοικητής είναι να βάλουμε σίτα μπροστά στο τζάκι για να μην πετάγονται σπίθες και σημειώνει πως από κάτι απλό ξεκινάει μια μεγάλη καταστροφή. Σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό, μια φθηνή λύση, η οποία εξαμελίας πολλές φορές. Εκείνη την απλή τη σίτα που έχουμε μπροστά το τζάκι για να μην πετάγονται κάποιες σπίδες, 4, 5, 6 ευρώ η αξία της. Πιο πολύ δεν την έχουμε και πολλές φορές πετάγονται κάποιες σπίδες εξ αυτών, πέφτουν πάνω στο χαλί και πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε την έναρξη μιας φωτιάς. Βλέπετε ότι από κάτι απλό ξεκινάει μια μεγάλη καταστροφή. Τις ημέρες αυτές που έχουμε στολίσει τα σπίτια μας θα πρέπει να προσέξουμε τα λαμπάκια να είναι επιστοποιημένα και να μην τα αφήνουμε όλη μέρα στο ρεύμα. Τις ημέρες αυτές, πέραν από τα τζάκια, μέσα στα σπίτια μας, λόγω των ημερών, θα ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα στολίσουμε με τα πολύχρωμα λαμπάκια, λαμπάκια όμως που θα πρέπει να είναι επιστοποιημένα, έτσι. Και θα πρέπει να έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Παρ' όλα τα αυτά όμως δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καίνε για μέρες. Θα πρέπει όταν θα λείπουμε να τα βγάζουμε από την πρίζα. Και αυτό γιατί? Σκεφτείτε μία πιθανή υπεθέρμανση, μία στοχεία υλικού να δημιουργήσει κάποιο βραχυκύκλωμα στο οποίο μπορεί να δώσει φωτιά. Δηλαδή, με αυτό το παράδειγμα, τι θέλω να σας δώσω να καταλάβετε? Κάποιες πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες που φαίνονται ασήμαντες. Όμως μπορούν να εξελιχθούν σε παράγοντες κινδύνου, έτσι ώστε να έχουμε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τέλος, ο κ. Δημητράκης σημειώνει προς το παρόν είχαν συμβάντα που τα πρόλαβαν στην αρχή. Μέχρι στιγμής ιδιαίτερα συμβάντα αυτής της φύσεως όχι, δεν είχαν. Μικροσυμβάντα τα οποία τα πιάσαμε στην αρχή, στην έναρξή τους, ναι, υπήρξαν. Όπως? Και σε καπνοδόχους αρκετά, σε χριστουγεννάτικα δέντρα όχι. Ακόμη δεν έχουμε τέτοιου συμβάντα.